καταστρεβλωμένη ανάσκελα η... Αυτά να τα πάρω. Αστακή. Κατάλαβες, Βέρα. Συγγνώμη, κύριε, τώρα. Τα μακαρόνια, τι να τα κάνω. Σούπα αστακή. Σούπα αστακή. Τι είναι τα μακαρόνια, σούπα αστακή. Αιτία, τι έγινε, όλοι τρελοί εδώ, μαζευτήκαν. Αυτά τα υπέροχα χεράκια φτιάξαν αυτή την υπέροχη αστακομακαρονάδα. Αυτά. Ηλίθιε. Τι βάλατε, κύριε, τώρα. Είχε και μελιτζάνες και δεν είπες τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε. Το βράδυ το μαγαζί πρέπει να είναι έτοιμο και ανανεωμένο. Βεβαίως, ότι είπε ο κύριος Έκτορας, ο σωτήρας μας. Βέρα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας πει ο κύριος Έκτορας, εντάξει. Είναι πολύ αυστηρός. Αν του πάμε κόντρα, θα μας πηδήξει. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τη Βέρα σίγουρα θα πρέπει να τη βάλω σε κάποια τάξη. Λοιπόν, πάρε αυτά και πήγε να ψωνίσει γρήγορα. Εξαφανίσου. Να πάρω. Να πάρει τα πόδια σου. Εγώ, κύριε Έκτορα. Να ανοίξει τα πόδια σου. Τι είπατε? Γρήγορα στα τέσσερα. Δεν έχει μάκιαξε, μα εμπρός φουγκάρισμα, δεν βλέπεις, το πάτωμα είναι χάλια. Μάλιστα, μου δίνετε την μπατσαβούρα. Είναι εδώ η μάνα σου. Πού έχει κρυφτεί πάλι. Κάνει δουλειά κι αυτό. Ορίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έτσι δεν έχεις φουγκαρίσει ποτέ σπίτι. Κάνει μια τέτοια, πέφτει κάτω. Α, τα πάρεις τα ρούχα αυτά και σπίτι. Πάλι τα σε ένα φακελάκι. Παράνε, ένα πανάκι άσπρο και λίγο μαύρο είναι. Θα δεις από αύριο, θα βάζω το χάρι να ρίχνει νερά κάτω. Να κάνω το σαλόνι αύριο, χάλια. Μόνο έτσι. Εσείς τι θα κάνετε, κύριε Έκτορα? Θα παίρνω μάτι. Μην έρθει το υγειονομικό γιατί θα πέσει γερό πρόστιμο. Έχετε δίκιο, θα το γλύψω. Ποιο? Κύριε Έκτορα, το πάτωμα. Κύριε Έκτορα. Ναι. Σας αρέσουν τα ψάρια? Ναι, ναι, κυρίως τα κολόψαρα. Ενώ τα νέα παιδιά που παρουσιάζονται στο στρατό μπορεί να πείζουν ως κολόψαρα, αλλά εγώ τα εκτιμώ δεόντως που πάνε να υπηρετήσουν τη μαμά πατρίδα. Και εμένα μ' αρέσουν τα ψάρια. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο μου ψάρι? Ο κεφαλός. Η αφερίνα. Η αφερίνα, όταν ακουμπάει τον ουρανίσκο μου. Ναι, τι παθαίνεις, Βέρα? Ιδονίζεται κάθε κύτταρο του κορμιού μου και... Έφτασαν και τα ψώνια. Ηλίθιε! Ηλίθιε! Και τι ήρθες τόσο γρήγορα, ρε! Τι βαράτε, κύριε Έκτορα! Λοιπόν, για να όσο πιο γρήγορα μπορούσα και εσείς με βαράτε! Ρε, ηλίθιε, για να είσαι τόσο γρήγορα πάνω απ' ότι με έκοψε το καλύτερο. Ότι δεν έψαξες να βρεις το καλύτερο. Λοιπόν, ξεφόρτωσες τα ψώνια και να σου κάνω μερικά μαθήματα που αφορούν στο σέρβις. Κάτσε, Βέρα. Το σέρβις είναι σημαντικό κεφάλαιο στη σωστή λειτουργία ενός εστιατορίου. Σιγά, ηλίθιε, θα πέσεις μέσα. Κάθε βράδυ κάθεσαι, δεν ξέρεις την τρύπια η καρέκλα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι εσύ...